Μετά από αρκετές δεκαετίες, πολλές συζητήσεις αλλά και καθολικό αίτημα που επανήλθε μάλιστα προσφάτως από τους τοπικούς φορείς για σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου, το έργο αυτό φαντάζει περισσότερο από ποτέ ορατό. Η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία είναι οι περιφέρειες στις οποίες ο ΟΣΕ και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προγραμματίζουν νέες σιδηροδρομικές γραμμές στο πλαίσιο της επέκτασης των σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας. Ο ΣΕΦ φέρεται να έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΣΕΦ 2 για να ξεκινήσουν οι πρώτες μελέτες που αφορούν την γραμμή Καλαμπάκα-Κοζάνη, η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και λόγω του προγράμματος απολιγνητοποίησης. Όμως ξεκινά και μελέτες για τη γραμμή Καλαμπάκα-Ιωάννα-Ιγουμενίτσα, η οποία θα φέρει στο μέλλον το τρένο για πρώτη φορά στην Ήπειρο. Η γραμμή παρουσιάζει πλέον ενδιαφέρον καθώς η ανάπτυξη του λιμανιού της Ιγουμενίτσας όλο ένα και μεγαλώνει τόσο στο κομμάτι των επιβατικών, όσο περισσότερο στο κομμάτι των εμπορευματικών μεταφορών. Η νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα-Ιωάννα-Ιγουμενίτσα η Ιγουμενίτσα είναι ενταγμένη στο κεντρικό δίκτυο διευρωπαϊκών μεταφορών, ενώ ο ΣΕ έχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση 20 εκατομμύριων ευρώ για τις μελέτες, οι οποίες θα χωριστούν σε 4 τμήματα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, μέχρι τα τέλη του 2022 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί των μελετών. Η ολοκλήρωσή τους εκτιμάται το πρώτο τρίμηνο του 2025. Στην παρούσα φάση εξετάζεται από τον ΟΣΕ και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ένταξη του έργου αυτού μαζί με το αντίστοιχο της σιδηροδρομικής σύνδεσης Κοζάνης-Βέρειας στο κεντρικό δίκτυο, αποκτώντας έτσι αυξημένη προτεραιότητα σε χρηματοδότηση. Ουσιαστικά μιλάμε για την αρχή μιας πολυετούς διαδικασίας, η οποία θα μας οδηγήσει τελικά στην υλοποίηση αυτών των νέων για τη χώρα σιδηροδρομικών γραμμών που αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα της δυτικής σιδηροδρομικής Εγνατίας. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο ΟΣΕ έχει ξεκινήσει τις πρώτες μελέτες για την επέκταση του σιδηροδρόμου στην Ήπειρο από τη δεκαετία του 2000. Με ένα φιλόδοξο πλάνο, το οποίο δυστυχώς για το σιδηρόδρομο δεν είχε συνέχεια. Οι νέες αυτές γραμμές ουσιαστικά εντάσσουν την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία για πρώτη φορά στο Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, το οποίο διευρύνεται πραγματικά για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν δεν καρποφόρησαν, με αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να έχουν μείνει σιδηροδρομικά απομονωμένες από την υπόλοιπη χώρα. Για τα έργα θα διεκδικηθούν χρηματοδοτήσεις από μελλοντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς προηγούνται άλλα σιδηροδρομικά έργα για την τρέχουσα δεκαετία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που φέρνει σίγουρα ικανοποίηση και αισιοδοξία για ένα θέμα που αποτελεί καθολικό αίτημα των Ηπειρωτών. Υπενθυμίζεται πως το αίτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης και της έλευσης του τρένου στην Ήπειρο είχε κατατεθεί επίσημα το 2020 από την Περιφέρεια Ήπειρου και έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 15 Μαΐου του περασμένου έτους. Το αίτημα αφορούσε στην εξέταση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της περίπτωσης ορίμανσης ενός σιδηροδρομικού έργου που θα ενώσει την Ήπειρο με το Εθνικό Δίκτυο της χώρας και που θα φτάσει μέχρι τα Ιωάννινα και το επίνιο της Ηπείρου, την Ηγουμενίτσα. Στο αίτημα, η Περιφέρεια ζητούσε την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής από την Καλαμπάκα μέχρι την Ηγουμενίτσα, μήκους 147 χιλιόμετρων, καθώς το έργο εξακολουθεί να είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο. Ουσιαστικά μιλάμε για την ολοκλήρωση της λεγόμενης σιδηροδρομικής Εγνατίας. Μάλιστα, η Περιφέρεια Ηπείρου στην επιστολή της προς το Υπουργείο Υποδομών σημείωνε πως η εκατονταετής και πλέον εξαίρεση της Ηπείρου από τη σιδηροδρομική σύνδεσή της με το Εθνικό Δίκτυο Σταθερής Τροχιάς αναγνωρίζεται ως έναν από τους βασικότερους λόγους της ομολογημένης υστέρησης της έναντι των άλλων περιφερειών της χώρας, αν όχι ο σημαντικότερος μαζί με το φυσικό αέριο. Το γεγονός λοιπόν ότι το έργο αυτό περνά στην φάση των μελετών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει να πάρει σάρκα και οστά. Την αισιοδοξία αυτή εξέφρασε με δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ευμελητηρίου Ιωαννίνων αλλά και επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Ήπειρος Όλων, Δημήτρης Δημητρίου, λέγοντας μάλιστα πως και ως επιμελητήριο έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχύσει αυτό το αίτημα για την σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου. Μάλιστα, πριν από 2 μήνες, το ζήτημα αυτό απασχόλησε και την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Ηπείρου με πρωτοβουλία του κυρίου Δημητρίου. Όχι μόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε πάρει θέση θετική προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά να σας πω ότι και πριν από 2 μήνες ακριβώς είχα προκαλέσει συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων της Ηπείρου, όπου έβαλα σαν θέμα τις μελέτες της σιδηροδρομικής σύνδεσης όλης της Ηπείρου με τη Θεσσαλία. Εμείς τουλάχιστον σαν Επιμελητήριο Ιωαννίνων το πήραμε και απόφαση στο Διοικητικό μας Συμβούλιο και η ίδια επιστολή έφυγε προς όλα τα όμορα επιμελητήρια που αφορούν αυτόν τον άξονα Ήπειρος, Θεσσαλία, Κοζάνη για τον νέο σχεδιασμό της σιδηροδρομικής γραμμής. Είμαι προσωπικά υπέρ της σύνδεσης, γιατί νομίζω θα αλλάξει το τοπίο και της μετακίνησης και των εμπορευμάτων με την χρήση του σιδηροδρομικού σταθμού και τουλάχιστον θα φύγουμε ακόμη περισσότερο από αυτή την απομόνωση που λέγαμε τόσα χρόνια και βοήθησε η Ιόνια και η Εγνατία Οδός.
ευελπιστώ, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν μπορεί η Ευρώπη να θέλει την σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου και εμείς να μην την θέλουμε και να μην κάνουμε τίποτα. Θεωρείτε ότι θα προχωρήσει αυτή τη φορά, έχετε αυτή την αισιοδοξία? Είμαι αισιόδοξος και να ξέρετε ότι οι διαδικασίες που έχω ξεκινήσει σαν επιμελητήριο τις προχωρώ και στο επόμενο διάστημα θα κάνουμε και μία συνάντηση όλων των όμορων επιμελητηρίων για αυτό το θέμα.